Πάμε να δώσουμε κατευθείαν την καλησπέρα μας στον προπονητή του Άρη, τον οποίο πρέπει να τον βρίσκουμε στην Αθήνα ασφαλώς, τον Νίκο Αναστόπουλο. Coach, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Νομίζω είναι από τις μέρες γενικότερα αυτές της μεταγραφικής περίοδου που θα θέλατε το 24ωρο να έχει και παραπάνω ώρες ενδεχομένως. Αυτό το διάστημα σίγουρα. Είμαστε νομίζω στην τελική ευθεία, δεν κάνω λάθος, για να προετοιμαστείτε σιγά σιγά και για την έναρξη της προετοιμασίας. Έχετε αποφασίσει, μπορούμε να πούμε, πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση ή είναι κάτι που ακόμη δεν το έχετε αποφασίσει? Κοιτάξτε, έχουμε προγραμματίσει γύρω στις 15 του μήνα. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν και κάποια άλλα θεματάκια λόγω του προβλήματος με την σύσταση νέα ΠΑΕ και τα λοιπά, εάν θα πάμε και τη Δευτέρα 18 του μήνα, πάλι θα είμαστε μέσα στο όριο που χρειάζεται μια ομάδα των 8 εβδομάδων για να είναι έτοιμη σε ένα πρωτάθλημα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, με μεγάλες πιθανότητες να ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου. Ναι, φιλοξενούσαμε τον κύριο Ρέλα, τον αντιπρόεδρο. Θα είμαστε μέσα στο, και 18 να αρχίσουμε, θα είμαστε μέσα στο σημερομηνίες αυτές, μέσα στο πρόγραμμα αυτό των 8 εβδομάδων που χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα και μια ομάδα, ας πούμε, όπως είναι ο Άρης. Αυτό θα το δούμε όμως. Ναι. Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα θα είναι 15, 16, 17, 18. Ναι, εντάξει, 15 είναι, η 15 είναι Παρασκευή, η 18 είναι Δευτέρα. Ναι, σωστά, σωστά. Και φαντάζομαι ότι έχετε κατά νου, έχετε καταρτήσει και ένα πρόγραμμα για το πρώτο και δεύτερο, όπως ήθιστε να το ονομάζουμε, στάδια της προετοιμασίας. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι από την ημέρα, δηλαδή, είτε αυτή θα είναι 15 είτε 18. Θα υπάρχει δηλαδή το πλάνο έτοιμο, πότε θα πρέπει να κάνουμε σε εξετάσεις κλπ. Λέγατε όλο το προηγούμενο διάστημα και το σχολιάζαμε και εμείς εδώ, κύριε Αναστόπουλο, ότι επειδή μέχρι τις 24 του μήνα έτρεχε το πρώτο δεκαπενθήμερο για τα μέλη του συλλόγου για να καταθέσουν τα χρήματα εφόσον το επιθυμούσαν στην αύξηση με το ηχού κεφαλαίου, ότι δεν μπορούσαν να τρέξουν κάποια ζητήματα και ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό μέχρι εκείνη την ημέρα. Αυτά τα ζητήματα όμως έπρεπε να είχαν γίνει από πέρυσι. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Γι' αυτό οφείλεται η καθυστέρηση. Ούτε ο κύριος Καρυπίδης ευθύνεται, ούτε εγώ. Και κατ' επέκταση εγώ. Έπρεπε να έχουν γίνει από πέρυσι. Ναι. Εντάξει, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Σωστά. Εντάξει, δεν έχετε. Όχι, απλά τα αναφέρω για να μην τα ξεχνάμε. Ναι. Πλέον έχουν μεσολαβήσει 10 μέρες από τότε. Ο κ. Καρυπίδης έχει καταθέσει τα χρήματα, το 1,2 εκατομμύρια. Όσο... Μήπως θα πρέπει να απολογηθεί και γι' αυτό, εάν πού βρήκε τα χρήματα. Τα ακούμε και αυτό, ξέρετε, δεξιά και αριστερά, κύριε Αναστόπουλο. Πού τα βρήκε τα χρήματα? Ακούγεται πολύ συχνά. Πολύ σωστά. Ναι. Εντάξει, δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Είναι ένα θέμα αυτό στον Άρη τα τελευταία χρόνια, το οποίο αποτελεί για μένα και μια πληγή. Έχετε αρχίσει κι εσείς, νομίζω, να το αντιλαμβάνετε και να μπαίνετε στο κλίμα. Μα είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζω τα πράγματα αυτά? Ναι. Δεν γίνεται. Σωστά. Πλέον βέβαια τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, έχουν μπει τα χρήματα, κινούνται κάποιες διαδικασίες στο γραφειοκρατικό κομμάτι, που αυτό ακριβώς είναι κάτι που δεν σας αφορά εσάς, γιατί δεν ασχολείστε με αυτό το ζήτημα. Είναι όμως ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ναι. Σωστά. Μέχρι να πάρει τυπικά, εννοείται, την άδεια η καινούργια εταιρεία. Σωστά. Πότε θα είστε σε θέση να προχωρήσετε στις πρώτες ανακοινώσεις, ή περιμένετε πρώτα να ξεκαθαρίσετε με το παλιό το ρόστερ, εννοώ το περσινό, για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα? Το έχω πει. Αυτά τα παιδιά τα έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό για να μπορέσει ο Άρης να επανέλθει σιγά σιγά στη φυσική του θέση. Αλλά δυστυχώς πρέπει να περάσουμε από τη Football League και συνέχεια να πάμε στην Super League τέτοιο καιρό του χρόνου. Άρα λοιπόν τα παιδιά τα οποία, οι αθλητές αυτοί οι οποίοι έδωσαν, ας πούμε, όλο τους τον εαυτό, θα πρέπει λοιπόν και αυτοί να υπάρχει μια τάξη πραγμάτων. Πρώτα λοιπόν λύνεις τα έσω και μετά πας προς τα έξω. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, πρώτα πρέπει να λύσουμε τα δικά μας, που εννοώ με τους ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στο ρόστερ και αυτοί οι οποίοι δεν θα παραμείνουν στο ρόστερ. Δυστυχώς είναι τέτοιο το ποδόσφαιρο που κάποια στιγμή γίνεται και αυτό. Ναι. Έτσι, αλλά άλλο πράγμα είναι μια εταιρεία παίρνει μια απόφαση,
Δεν βάζουμε το συνέστημα και άλλο πράγμα βάζουμε το συνέστημα. Δυστυχώς όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση δεν βάζεις το συνέστημα. Ναι, ναι, είναι λίγο άχαρος ο ρόλος σας βέβαια αυτός να πρέπει να ενημερώσεις κάποιους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό το προείπα. Ναι, ότι ναι. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μακάρι να, να είχαμε παιχνίδι 18-18. Αλλά ναι. Δεν γίνεται, 11 παίζουν. Ναι. Και κάποιοι άλλοι πρέπει να είναι στο ρόστερ. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που, που θα γίνει. Ναι. Αυτό θα γίνει άμεσα γιατί. Βεβαίως θα γίνει άμεσα. Mm-hmm. Θα γίνει άμεσα. Εσείς πάντως έχετε. Δεν είπα θα γίνει αύριο, θα γίνει άμεσα. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και πάρα πολύ συγκεκριμένος για τέτοιου είδους θέματα. Γιατί το να διαψεύδω και να λέμε τα ίδια πράγματα δεν έχει και νόημα. Ναι. Σωστά. Αυτή είναι η σημασία. Τώρα, αν γράφουμε 10 ονόματα και αύριο μεθαύριο στα 10 πετύχουμε τα 2 και θα λέμε εμείς το είπαμε. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Ναι. Όπως επίσης δεν βλέπω ως προς τον εαυτό μου μιλάω πάντα. Ναι. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν ποιος θα φύγει ή ποιος θα μείνει. Ας βγει κάποιος δημοσιογράφος, κάποιος συναδελφός σας να πει ότι μίλησε μαζί μου και του άφησα υπονοούμενο ότι αυτός θα φύγει ή ο άλλος θα μείνει. Το να φαντάζομαι, το να πληροφορούμε ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος γιατί θέλω να είμαι εντάξει με τους ποδοσφαιριστές. Είχα μια άριστη σχέση, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και επειδή αύριο μετά θα ξανασυναντηθούμε, εγώ έχω εντάξει τη σύνδεσή μου. Ναι. Κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Ως προς αυτό το κομμάτι, εξηγούμε έτσι. Ναι. Μου δίνετε το να πω εγώ. Το να πω. Εγώ σε δύο ποδοσφαιριστές είπα, τους πήρα τηλέφωνο, σου το είπα. Γιατί έχω διαβάσει ανά καιρούς ότι μίλησα με τον Α ή με τον Β. Έτσι, δεν απολογούμε, διευκρινίζω. Προπονητής δεν δίνει εξηγήσεις. Διευκρινίζω. Και για να το κάνω για λίγο, τελευταία φορά. Ναι, το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο. Είδαν το φως της δημοσιότητας. Κάποιες... Δεν θα μπω σε ονόματα όμως του Α, του Β. Γενικώς δεν είναι, εκτός από δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, που ένας είναι ο Γιάννης ο Σιδεράκης και ο άλλος είναι ο Μάουρο, που δεν έχω μιλήσει για κανέναν, με κανέναν ποδοσφαιριστή. Άρα αυτομάτως αυτό καταρρύπτει οτιδήποτε έχει γραφτεί για κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Λέω, εάν στους 10 γράφουμε 10 ονόματα και πέσουμε στους 2 ή στους 3, αύριο μεθαύριο, μη μου πεις, άξεσε, το είχαμε πει. Εγώ θέλω να έχω ήσυχη τη σύνδεση μου ότι δεν το είπα εγώ. Για τα ονόματα που ανά καιρούς έχουν γραφτεί, ότι έχω μιλήσει, ότι έχω ψιθυρίσει, ότι έχω σφυρίξει και ούτω καθεξής. Ναι. Είστε ξεκάθαρος, νομίζω ότι... Ναι, δεν απολογούμε ο προπονητής όταν λέει σε ένα παίχτη να φύγει, δεν απολογείται. Ναι. Απλά διευκρινίζω για να είμαι εντάξει με τους ποδοσφαιριστές, διότι είχα μια άριστη σχέση, έτσι. Και θέλω να είναι η σχέση αυτή, ήταν άριστη, ήταν και έντιμη. Σωστά. Πάντως είστε έτοιμος, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας, φαντάζομαι. Βεβαίως, γιατί όχι είστε... τώρα, ναι, προπολού. Ναι, γιατί είχατε το προνόμιο να είστε όλη τη χρονιά προπονητής της ομάδας, ξέρετε από την καλή και από την ανάποδη το ρόστερ, τον κάθε ποδοσφαιριστή. Βεβαίως. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Γιατί ένας... Όλα. Μετράει ρόλο. Ακριβώς. Αυτό παίζει ρόλο. Ναι. Η εξωπαιδική ζωή του εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Μετράει, παίζει σημαντικό ρόλο. Όπως και η δίψα για μπάλα. Όταν μιλάω με ένα ποδοσφαιριστή τόσα χρόνια στα γήπεδα, είμαι σε θέση να καταλάβω αν έχει προτεραιότητα τα χρήματα ή το ποδόσφαιρο. Αν έχει το ποδόσφαιρο, έρχεται. Αν όχι, παρακάτω. Εμένα όταν ο Άρης μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την εργασία, ευχαριστώ πάρα πολύ, πληρώνομαι και φεύγω. Αφού πιστεύω ότι είμαι καλός. Το να βγω να κατηγορώ τον Α ή τον Β δεν έχει νόημα. Μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι. Ναι, εγώ ναι. Πιστεύω στην αντίδραση ότι είμαι καλός προπονητής. Άρα λοιπόν, αφού μου λέει ο Άρης για τον ΑΒ λόγο ότι δεν θέλει να συνεχίσει μαζί μου και πιστεύω παράλληλα ότι είμαι καλός προπονητής, θα τρέχουν οι προτάσεις. Γιατί εγώ να βγω να κατηγορήσω τον Α ή τον Β, ξέρεις, εκείνο αν έπαιξα εκεί, αν έπαιξα εδώ. Για ποιο λόγο. Αυτή είναι η λογική μου στο ποδόσφαιρο. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάρα πολύ. Έχετε είναι πολύ... τελευταία φορά, γιατί και πριν 15 μέρες πάλι είχα ξαναβγεί, αλλά επειδή βλέπω ότι συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο τα ονόματα να γράφουν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ επιβεβλημένη αυτή τη διευκρίνηση όσον αφορά τη σκέψη μου. Ναι. Και είναι ξεκάθαρο ότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Αναστόπουλο, και αυτό μπορώ να σας το θέσω ως ερώτημα, θα έχει λίγο μια διαφορετική φιλοσοφία το νέο ρόστερ του Άρη. Δηλαδή,
Δηλαδή θα είναι ένα, όσον αφορά το σκεπτικό σας, δηλαδή μια ομάδα η οποία εκτός από καλούς ποδοσφαιριστές θα διαθέτει και καλούς χαρακτήρες, με ποδοσφαιριστές με φιλοδοξίες και εκτός όλων των άλλων καλούς αθλητές που θα φτιάξουν και τα αποδυτήρια που λέμε σε μια ομάδα. Αυτό είναι πάγια. Λέμε, δυστυχώς θα πρέπει να λέμε τα αυτονόητα. Τα αποδυτήρια. Εάν δεν έχεις λειτουργία καλές αποδυτήρια, έχει αντέξει τίποτα στο γήπεδο. Εάν δεν έχεις αποδυτήρια, αν τα αποδυτήρια μάλλον δεν εκπέμπει υγεία, δεν υπάρχει ομάδα. Αν δηλαδή τα αποδυτήρια δεν εκπέμπουν υγεία, δεν μπορεί να προχωρήσει ομάδα. Και δυστυχώς ο Άρης στο παρελθόν υπήρχε θέμα και εκεί. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό. Έτσι. Αλλά είναι πολύ βασικό στο ότι θα πρέπει στα αποδυτήρια να υπάρχει υγεία. Ναι. Επειδή μου δώσατε την αφορμή τώρα, την πάσα, λέγοντας κάτι για το παρελθόν, διαβάζω κατά καιρούς, κύριε Αναστόπουλε, και δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις των ιδίων, όπως για παράδειγμα του Κάλβο, του Νέτο, του Χαβίτο, του Ραούλ Μπράβο, ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί κατά το παρελθόν στην ομάδα, ότι είναι να επιστρέψουν στον Άρη ή θέλουν να επιστρέψουν, εν πάση περιπτώσει, στον Άρη, εκφράζοντας μια τέτοια επιθυμία. Και επειδή υπάρχει, ξέρετε, και ένα δέσιμο με κάποιους αυτούς τους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, γίνεται αμέσως αυτομάτως ζήτημα. Και θέλω να μου το διευκρινίσετε. Όταν μια ομάδα, δηλαδή, παράδειγμα, έχει πέντε ξένους. Ποια ομάδα, δηλαδή, ειδικά στη Β' Εθνική, έχει πέντε ξένους, θα πάει να καλύψει τη μία θέση του, ας πούμε, στην άμυνα με ξένο παίχτη? Ναι. Πώς, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Ένα αυτό. Δεύτερον, το να δηλώνεις δεν λέει τίποτα. Και εγώ μπορεί να δηλώσω ότι θέλω να πάω στη Manchester United. Δεν λέει τίποτα. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα νέο Άρη. Σε ιδέες, σε σκέψεις. Άρα σε αυτό το νέο Άρη, όπως αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, κάποιοι ποδοσφαιριστές από πώς λέει, θα κάνουμε Άρη καινούριο. Κάνουμε καινούριο γλυκό με παλιά συνταγή. Δεν γίνεται, το έχω πει. Ναι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έχουν προσφέρει στον Άρη, αλλά είπαμε ότι θέλουμε να πάμε σε μια νέα σκέψη. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, coach, γιατί ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες όλους αυτούς. Όχι από τον επίσημο Άρη. Όχι φυσικά από τον επίσημο Άρη, εννοείται. Ο επίσημος Άρης δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου το τελευταίο διάστημα για αυτά τα ζητήματα, νομίζω. Ποια. Ναι, για τέτοια ζητήματα δεν έχει πάρει τοποθέτηση από τον επίσημο Άρη. Ναι, δηλώσει ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να δηλώνει. Ναι. Ναι, αλλά εγώ είδα, ας πούμε, ότι πέρυσι οι κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν βγαίναν να κάνουν δηλώσεις και να πούνε να γυρίσουμε στον Άρη. Φέτος, δηλαδή, εντάξει, έβαλε κάποια χρήματα ο κύριος Καρβής, να γυρίσουμε στον Άρη τώρα, δηλαδή. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Εντάξει, ο Άρης είναι γωνιακό μαγαζί, το ξέρετε καλά. Λέμε ότι πάμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με άλλες σκέψεις, αυτό το έχει αποβάλει ο κόσμος. Ναι. Εσείς πάντως το έχετε αποβάλει σίγουρα, αυτό καταλαβαίνουμε, είναι απόλυτα κατανοητό. Επειδή τον κόσμο, ξέρετε, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, οι μεταγραφές είναι πάντοτε το κερασάκι στην τούρτα, το αλατοπίπερο, ειδικά το καλοκαιράκι. Διαβάζουμε, coach, πάρα πολλά ονόματα. Τώρα δεν θέλω και εγώ να μπω έτσι σε μια ονοματολογία, αλλά έχουμε διαβάσει τις τελευταίες μέρες διάφορους ποδοσφαιριστές ότι συζητάτε μαζί τους, με άλλους έχετε συμφωνήσει ενδεχομένως, τον Τζενάμο, τον Μάντζιο, τον Απντούν. Ποδοσφαιριστές δηλαδή που θα έρθουν. Όταν γίνει κάτι τέτοιο θα βγαίνει, αν εκεί υπάρχει υπεύθυνος τύπου, ο οποίος όταν υπάρχει μια μεταγραφή, υπάρχει λοιπόν υπεύθυνος τύπου, ο οποίος θα ανακοινώσει μεταγραφή. Τι να κάνω εγώ ανακοινώσεις μέσω τηλεφώνου ή Facebook, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ας στον Άρη είμαστε. Αν δεν μπορούμε, αν δεν ξέρουμε ή αν δεν έχουμε καταλάβει πού βρισκόμαστε, είναι μια άλλη ιστορία. Πώς γίνεται, ο Άρης έβγαλε επίσημη ανακοίνωση ότι απεκτήθη ο τάδε παίκτης και τα λοιπά. Πού θα τα λέμε, σε εφημερίδες, στα τηλέφωνα ή στα Facebook? Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Ναι. Ό,τι υπάρξει για τέτοιο θέμα θα βγει επίσημη ανακοίνωση. Ναι, εντάξει, είναι απλό και κατανοητό. Πιο κατανοητό δεν είναι. Όχι, αυτό η ερώτηση που είναι, είναι όπως και οι δύο-τρεις προηγουμένους ερωτήσεις που μου κάνατε, είναι το ζουμί. Διότι ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα. Δεν απολογούμαστε, δεν απολογούμε γιατί θα φύγει ο Α ή ο Β ή οτιδήποτε, ή για κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις κτλ. Τα διευκρινίζουμε.
Ναι. Αντιλαμβάνομαι πάντως, coach, ότι από την συνάντηση, από τις συναντήσεις, αν θέλετε, που έχετε κάνει, γιατί έχετε βρεθεί και πολλές φορές με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και μετά. Πάντα οι αναφορές μας γινόταν για το μέλλον. Ναι, βέβαια. Καταλαβαίνω ότι απόλυτο κουμάντο στο αγωνιστικό είστε εσείς και κανένας άλλος, και το διευκρινίζω γιατί αυτή την αίσθηση αποκομίζω. Και, να μην μπερδεύουμε όμως και τη λέξη κουμάντο, γιατί η λέξη κουμάντο έχει πολλές προεκτάσεις. Ναι. Την πολιτική του συλλόγου ή το πώς ο κύριος Καρυπίδης θα διοικήσει τον Άρη είναι θέμα δικό του. Δεν θα μου δώσει αναφορά. Ναι, εντάξει, πώς θα διοικήσει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και ούτε όμως εγώ θα του υποδείξω. Εάν και εφόσον λοιπόν θέλει την άποψή μου, σαν έμπειρος και σαν χρόνια στο ποδόσφαιρο, δηλαδή σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου που έχει χρόνια στο ποδόσφαιρο, μπορώ να το κάνω. Από εκεί και πέρα το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι αρμόδιος ο προπονητής. Και ξέρετε γιατί? Δεν μου αρέσει η λέξη κουμάντο. Είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για αύριο μεθαύριο το ότι γίνει να έχει και ευθύνες. Εγώ δηλαδή σαν Αναστόπουλος δεν θα μπορώ να αναλάβω ευθύνες κάποιου άλλου. Ευθύνες αναλογώ αυτές που μου αρμόζουν. Όταν επιλέγω κάτι έχω και την ευθύνη. Όταν το επιλέγουν άλλοι δεν έχω καμιά ευθύνη. Ναι. Σωστά. Σίγουμε. Ναι. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι μάναζερ, είμαι προπονητής ποδοσφαίρου. Ναι. Από εκεί και πέρα ο οποιοσδήποτε λοιπόν προτείνει τον τάδε παίχτη, τον βλέπω, προχωράμε. Εάν λοιπόν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλω και έχω στο μυαλό μου, γιατί όχι όποιος παίχτης κυκλοφορεί τον παίρνουμε. Υπάρχει ένα σχέδιο. Λέμε ο Άρης θα παίξει π.χ. το 4-3-3. Θα πάρει λοιπόν παίχτες για 4-3-3. Θέλει να παίξει 4-4-2. Θα πάρει παίχτες για 4-4-2. Όχι ό,τι κυκλοφορεί το παίρνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν ο οποιοσδήποτε παίχτης επιλέγει θα τον επιλέξω για να έχω την ευθύνη. Αν τον επιλέξει π.χ. ο κύριος Σαββόπουλος θα έχει και την ευθύνη. Βεβαίως. Εγώ ευθύνη άλλου δεν παίρνω. Ναι. Ό,τι θα γινόταν εν πάση περιπτώσει αν υπήρχε. Όχι, το εξηγούμε. Ναι, εγώ δεν είμαι μάναζερ. Δεν μπορώ σε εμάς να κουβαλάω παίχτες. Εξηγούμε. Άλλος παίχτες βρίσκω. Έρχομαι σε μια ομάδα και βρίσκω παίχτες στους οποίους έχω συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και για το συγκεκριμένο όπως αναφέρετε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε πάρει το πράσινο φως από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Coach προχώρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θέλεις και την ομάδα που θέλεις να φτιάξεις. Όχι, και όχι, ναι. Το διευκρινίζω και αυτό. Ναι. Το έχω πει. Δυστυχώς όμως σε ορισμένοι συνεχίζουν να γράφουν. Ναι. Ναι. Λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε μπορεί να προτείνει, ακόμη και ο φροντιστής του γηπέδου που κουρεύει το χορτάρι. Εάν και εφόσον υπάρχει, έχει τα στοιχεία τα οποία θέλω, ένα center for π.χ. τι να έρθει να μου πει ο Α ή ο Β, ενώ έχω παίξει τη θέση. Ναι, καλά. Θα πω αυτός είναι καλός, κάνει το σύστημα το οποίο θέλουμε να παίξει, έχει τις προδιαγραφές, έρχεται. Εάν όχι, δεν έρχεται. Εάν κάποιος άλλος μου πει όχι, κάνει, θα αναλάβει και τις ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, να ξέρει και ο κόσμος. Για να έχουμε και τις ευθύνες. Τι να ξέρει ο κόσμος, είναι αυτονόητα. Ακριβώς. Όχι, να ξέρει ο κόσμος μετά εννοώ. Είτε στην καλή είτε στη στραβή που λέμε. Βεβαίως. Όχι, στραβή δεν έχει. Εγώ δυστυχώς η καμπούρα μου έχει και στο παρελθόν έχει σηκώσει βάρη. Ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι τις επόμενες 10 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω, θα ξεκινήσετε για την καινούργια σεζόν, την καινούργια προσπάθεια, θα είστε σε θέση, γιατί το ρωτάει και ένας φίλος εδώ, όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, να έχετε ολοκληρώσει ως ένα βαθμό το ρόστερ ή θα χρειαστούν και άλλες ημέρες? Και να μην το έχουμε ολοκληρώσει 100% και να το έχουμε ολοκληρώσει 70%. Εμάς μας ενδιαφέρει, εμένα προσωπικά δηλαδή, έτσι που και με το πνεύμα που έχουμε μιλήσει με τον κύριο Καρυπίδη, έχουμε πει ότι όταν θα φύγουμε για την προετοιμασία, τουλάχιστον να είναι το 90%. Το να λείπει παράδειγμα μια θέση, αλλά έχουμε τον κορμό, και να λείπει ένας, ας πούμε, μια δεύτερη λύση, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Αλλά μας ενδιαφέρει όταν θα ξεκινήσουμε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Αυτό είναι το μέλημα. Ναι.
Άρα αυτό προεξοφλεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι αρκετές ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες, να είναι ο κόσμος έτοιμος για να πληροφορηθεί. Ο κόσμος, ναι. Κοιτάξτε, χωρίς τον κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε ο κύριος Καρυπίδης, ούτε οι ποδοσφαιριστές. Η δύναμη μιας ομάδας είναι ο κόσμος. Οι οπαδοί μας. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει λοιπόν ενότητα, πίστη και αφοσίες στη δουλειά, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Και χωρίς τον κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Φέτος coach ήταν μακριά από το γήπεδο, αλλά νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα. 100%. Και είχε ο κόσμος του Άρη, έχει σαν πρώτο μέλημα το ποδόσφαιρο. Είχε όμως καταφύγει, έβρισε καταφύγιο στο μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει, τα τελευταία χρόνια είχε υποστεί μεγάλο διασημό, και επειδή λοιπόν τον ξέρω από την εποχή που έπαιζα σαν ποδοσφαιριστής, ο κόσμος λοιπόν του Άρη είναι περήφανος και θέλει την ομάδα του να διεκδικεί, να έχει στόχους. Γι' αυτό ο Άρης σας σύλλογος είναι μεγάλος, διότι έχει γεννηθεί για να πετυχαίνει στόχους και να παίρνει κύπελα. Και να παίρνει διακρίσεις, να φέρνει διακρίσεις. Ο στόχος με τη διάκριση το ίδιο είναι. Λοιπόν, αν λοιπόν του το στερήσεις, υποφέρει. Λοιπόν, μέσω λοιπόν του μπάσκετ, που και με τον μπάσκετ έχει κάνει, ας πούμε, λαμπρή καριέρα, δεν το συζητάμε, έτσι, έβρισκε μια διέξοδο. Τώρα λοιπόν όμως που βλέπει ότι κάτι γίνεται, θα επανέλθει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπορ, των σπορ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα ευτυχώς, γιατί είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αλλά γενικά μου αρέσουν και άλλα αθλήματα, είναι το ποδόσφαιρο. Άρα έχετε στην άκρη του μυαλού σας σίγουρα, coach, να επαναφέρετε σιγά σιγά με την προσπάθεια και την ομάδα που θα φτιάξετε τον κόσμο στο γήπεδο. Βεβαίως. Ο κόσμος δεν θέλει να δει την ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη φυσική της θέση. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε. Όπως το κάναμε και πέρυσι, έτσι λοιπόν θα το κάνουμε και φέτος. Ένας φίλος ρωτάει εδώ να σας ρωτήσω για τον Λοράν Ντεσό. Ένα όνομα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Έχετε συναντηθεί μαζί του, άλλωστε. Ναι, μια φορά συναντηθήκαμε, ναι. Ναι. Ποια θα είναι ακριβώς η συνεργασία, γιατί δεν έχουμε καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, coach. Ο κύριος Ντεσό. Δεν ακούτε? Ναι, σας ακούω κανονικά. Λοιπόν, θα είναι λοιπόν υπεύθυνος. Μ' ακούτε τώρα? Βεβαίως, βεβαίως. Ακούω. Τώρα, ναι. Λοιπόν, θα είναι λοιπόν υπεύθυνος όσον αφορά την οργάνωση. Έτσι, γιατί τα τμήματα υποδομής είναι μια σοβαρή υπόθεση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, παράλληλα, είναι και ατζέντης κάποιο παιχτό. Όπως λοιπόν μίλησα μαζί του πριν περίπου 10 μέρες, του είπα τα πράγματα αυτά που σας προανέφερα, για να μην τα λέμε πάλι, ότι του ζήτησα παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις, τα χαρακτηριστικά να προτείνει. Ναι. Και το έκανε, φαντάζομαι. Ορίστε. Και το έκανε προφανώς ο κύριος Ντεσό. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα καμία σχέση με ό,τι με η απόστο τεχνικού διευθυντή ή οτιδήποτε. Ναι, δηλαδή, τι φαντάζει δηλαδή ο καθένας? Πώς το φαντάζει δηλαδή ο τεχνικός διευθυντής? Ο τεχνικός διευθυντής τι άλλο κάνει πέραν από αυτό που σας προανέφερα? Ότι προτείνει παίχτες. Έρχεται και λέει, παράδειγμα, θα πάρεις αυτόν τον παίχτη. Ναι. Τι κάνει? Αυτή δεν είναι δουλειά του, να προτείνει παίχτες. Ναι. Σωστά. Με τα χαρακτηριστικά τα οποία του ζητάει ο προπονητής. Θέλουμε παράδειγμα έναν έξω δεξιά ο οποίος θα είναι γρήγορος, διεισδυτικός και να κάνει και γκολ. Έχουμε 5 περιπτώσεις. Κοίταξε ποιες είναι. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Τις βλέπει λοιπόν ο προπονητής, μου κάνει αυτός. Προχώρησε. Ναι. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Θα μιλάμε δηλαδή αν θα κάνω αλλαγές.
αν θα κάνουμε, ή θα κάνουμε δύο ώρες προπόνηση, ή θα κάνουμε μία. Ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι, καλά κάνετε και τα βάζετε έτσι, έστω έτσι απλοϊκά που τα λέτε, για να καταλαβαίνει όμως ο κόσμος και για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Γιατί... Παρεξηγήσεις ως προς τι. Ναι, για το ποιες αρμοδιότητες θα έχει ο ένας, ποιος ο άλλος. Διευκρινίστηκαν αυτά. Ναι. Τα έγραψε και ο τύπος. Ναι. Σωστά. Άρα θα είναι υπεύθυνος, όπως λέτε, για το κομμάτι της οργάνωσης των ακαδημιών και σε επίπεδο παικτών συνεργασίας από άποψη ό,τι κάνουν όλοι οι ατζέντιδες, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή προτείνει και εσείς αποφασίζετε αν κάνουν ή δεν κάνουν. Θα προτείνει και από εκεί και πέρα θα επιλέξουμε. Όχι είναι αυτός. Πάρτονε. Σωστά. Ή όποιον θέλει εκείνος ενδεχομένως. Όχι, λέω. Είμαι πάρα πολύ καταπιστικός. Λέω ότι εγώ πρότεινα π.χ. λέω ένα σέντρεφορ με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έρχεται λοιπόν ο κύριος και φέρνει λοιπόν 5 ονόματα με τα χαρακτηριστικά τα οποία προανέφερα και από εκεί και πέρα βλέπω και επιλέγουμε. Απλά. Έχετε πει. Για να έχω και τις ευθύνες. Ναι, σωστά. Έχετε πει και έχετε μιλήσει αρκετές φορές για το ελληνικό στοιχείο. Θα έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, άρεστη. Αν δεν υπάρξει μια ομάδα ελληνικό στοιχείο, πώς θα γίνει. Οι Έλληνες θα παρασύρουν και θα παρασύρουν και τους ξένους. Και οι ξένοι οι οποίοι θα έρθουν θα πρέπει να είναι απαντηδειγμένα με ένα σκαλί πάνω. Όταν λοιπόν είναι μέτριος ο ξένος και είναι και ο μέτριος ο Έλληνας, για ποιο λόγο να έρθει ένας ξένος. Για να πούμε ότι κάναμε μεταγραφές ή ότι πήραμε ένα ξένο. Αντιθέτως ο ξένος θα θέλει να πληρώνεται και στην ώρα του. Ο Έλληνας μπαίνει και στη λογική. Ξέρεις κάτι, η ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει έσοδα. Ο Καρυπίδης δεν τυπώνει ευρώ. Δεν τυπώνει να πάρει πόση να φέρει. Δεν έχει έσοδα. Μηδέν έσοδα. Έβαλε ένα εκατομμύριο και. Μπαίνει στη λογική αυτή. Ο ξένος τι να μπει. Αν λοιπόν αν δεν είναι το παραπάνω, ποιος ο λόγος να έρθει. Οι ξένοι που θα έρθουν παραπάνω. Αν είναι μέτριος δεν έρχεται. Εγώ δεν θα συμφωνώ. Αν ο παίχτης, ο ξένος δεν είναι ένα σκαλί πάνω. Ναι, απόλυτα κατανοώ, γιατί είναι και περιορισμένος ο αριθμός, ειδικά στη Football League. Πέντε παίζουν. Για να μπει έκτος πρέπει να βγει πέμπτος. Ναι. Για να βγει. Έτσι. Ναι. Παίζουν πέντε. Βγαίνει ένας να μπει. Ρωτάει εδώ ένας φίλος αν στόχος είναι να γίνει μια ομάδα με προοπτική Super League και αν σκέφτεστε τη διάκριση μέσω κυπέλου, είναι η ερώτηση που θέτει. Ναι. Μα το είπα. Δεν το είπα στην αρχή ότι ο Άρης είναι σύλλογος ο οποίος διεκδικεί, έχει στόχους. Δεν θα είναι στόχος μας στο κύπελο. Όσο πιο ψηλά φτάσουμε και μπορούμε. Αλλή μόνο. Και άρα φαντάζομαι ότι ο κορμός που θα φτιαχτεί την επόμενη σεζόν. Έχουμε ένα κορμό και θα περιλαμβάνει και κάποιους παίκτες με προοπτική Super League. Έχουμε ένα κορμό από Ελληνόπουλα τα οποία είναι νέοι σε ηλικία, έτσι. Και με αυτό το σκεπτικό θα πάμε και για τον χρόνο. Δηλαδή πάλι νέα παιδιά, να υπάρχει μια βάση. Οπότε και πάλι αυτοί που θα έρθουν δεν θα φύγουν 20 να πάρουμε πάλι 20. Έτσι. Πάλι λοιπόν μια ομάδα Super League στη Β' Εθνική, αλλά όταν θα πάει Super League θα έχει μια βάση. Τώρα λοιπόν που θα πάμε στη Super League, θα πάμε στη Football League, συγγνώμη, έχουμε μια βάση. Έτσι λοιπόν και του χρόνου θα πάει Super League, πάλι θα πρέπει να έχει μια βάση. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Δεν χτίζονται οι ομάδες στη Γάμα Εθνική, έχεις 20, διώχνουμε 20. Πάμε στη Β' Εθνική, από τη Β' Εθνική, διώχνουμε αυτούς της Γάμα Εθνικής, παίρνουμε στη Β' Εθνική 20. Και μόλις ανέβουμε από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική, διώχνουμε τους 20 της Β' Εθνικής να πάρουμε 20 για την Α' Εθνική. Τότε λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τον Αμπράμοβιτς. Δεν γίνεται αυτό. και δεν είναι λογική και δεν μου αρέσει αυτό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είστε σε καθημερινή σχεδόν επικοινωνία και με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ένας νέος σε ηλικία παράγοντας, μικρός ηλικία, δεν είναι μεγάλος, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, νιώθετε ότι τον έχει αποδεχθεί ο κόσμος? Υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα αμφισβήτηση, το εισπράτεται, είναι λαθασμένο? Γιατί,
Γιατί να μην, να μην τον έχει αποδεχθεί. Αυτά, να μην τον έχει αποδεχθεί ο κόσμος. Αυτά τα οποία είπε δεν τα έκανε. Τα έκανε. Ναι. Γιατί τι έπρεπε να βγει, να βγάζει. Ντουντούκα να πει έβαλε τα λεφτά. Έβαλε τα χρήματα. Ναι. Είπε λοιπόν ότι παίρνω τον Άρη πέρυσι, φτιάχνω ομάδα και βγήκαμε 22 βαθμούς. Δεν ξανά έχει ξαναγίνει αυτό. Επειδή είμαι χρόνια στο ποδόσφαιρο, ομάδα από τη Γάμα Εθνική στη Β' Εθνική, 22 πόντους. Δεν ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ναι. Ποδόσφαιρο 11 εναντίον 11 είναι. Ας αφήσουμε. Ποιο ρόστερ. Και μάλιστα σε City είχε ρόστερ. Είναι το ίδιο ρόστερ της Λέστερ. Καμία άρα σύνση. Κάτι άλλο είχε η Λέστερ. Παραπάνω από το ρόστερ που είχε η Manchester City. Ναι. Αν πάμε στα ποια ρόστερ. Είχε ο Άρης ρόστερ. Βεβαίως είχε ο ρόστερ. Μα και πριν δεν είχε ρόστερ. Και η City δεν είχε ρόστερ. Γιατί δεν πήρε το ποτάθλημα. Αφού λοιπόν κατά την άποψη κάποιων τα ρόστερ παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί το πήρε λοιπόν η City. Και το πήρε η Λέστερ με υποειδιέστερο ρόστερ. Άρα κάτι άλλο είχε η Λέστερ. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι γιατί να μην τον έχει αποδεχθεί. Αυτά τα οποία, σε αυτά τα οποία είπα από την αρχή της περίοδου ήταν συνεπέστατος. Και ποιος παράγων, εκτός από τον Κοντομινά, τον κύριο Κοντομινά που εντάξει ξέρουμε ότι ας πούμε είχε την ευκαιρία. Ποιος ας πούμε τα τελευταία χρόνια έβαλε. Μιλάμε τώρα, έβαλε ένα 200 και ένα 250 που έβαλε, έβαλε κοντά στα 2,5. Ναι. Σημερινές εποχές. Δεν είναι νούμερο. Δεν έκανε κάποιες εξαγγελίες. Τις έκανε. Ναι. Δεν ήταν συνεπής. Όχι απλώς συνεπής, συνεπέστατος. Ναι. Εδώ η City, σε αυτά θα μένουμε. Η City έχει πρόεδρο Σαουδάραβα. Τι πάει να πει αυτό. Ναι. Τι πάει να πει αυτό. Λέει τίποτα. Όχι. Α, εντάξει. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πω. Ο κόσμος θέλει να βλέπει, να βλέπει υγεία στην ομάδα, να βλέπει μια ομάδα η οποία πρέπει να πει στη φυσική της έδρα και βλέπει μια ομάδα η οποία θα πρέπει να έχει στόχους. Τι πρωτάθλημα περιμένετε του χρόνου στη Football League, coach? Δύσκολο. Υπάρχουν 4-5 ομάδες, καμία σχέση. Έτσι, είναι μια ταχύτητα πάνω το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Έτσι, είναι μια ταχύτητα πάνω. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες θα είναι καλές. Πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό για τον Άρη ούτε καν τον ενδιαφέρει. Ναι. Εμείς λοιπόν η φιλοσοφία μας φέτος εννοώ τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα ήτανε τι κάνουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να κερδίζουμε, εμείς ετοιμαζόμαστε για να κερδίζουμε το οποιοδήποτε παιχνίδι. Όχι για να ευχαριστούμε κάποιος, να έρχεται κάποιος λίγο να ευχαριστιέται. Εμείς ετοιμάζουμε την ομάδα για να κερδίζουμε. Διότι η νίκη σου δίνει το στόχο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εμάς λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν τα Τρικαλά, η Λαμία που κατά άλλα συμπαθές ομάδες, έτσι, τα Τρικαλά, η Λαμία, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Όφικ που και αυτός ας πούμε είναι μια, και αυτός μια μεγάλη ομάδα κτλ. Έτσι, εμάς μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς σαν Άρης. Και θα προσπαθήσετε, καταλαβαίνω, να κάνετε το ίδιο που κάνατε και φέτος με τις όποιες διαφορές φυσικά, γιατί να υπάρχουν καλύτερες ομάδες. Να κερδίζουμε. Και αν μπορείτε από τον πρώτο γύρο να καταστήσετε σαφές ότι και φέτος ο Άρης θα είναι το απόλυτο φαβορί. Εντάξει, θέλουμε να κάνουμε 34 νίκες. Ναι. Που δεν υπάρχει να τις κάνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε. Είμαστε έτσι. Το μυαλό μας είμαστε παθολογική άρρωση με την νίκη. Αλλά τι να κάνουμε που δεν μπορούμε να κάνουμε 34 νίκες. Εμείς έχουμε αρρώστια με την νίκη. Τι να κάνουμε, είμαστε αρρώστοι. Παθολογικά. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Όποια ομάδα παίζει ο Άρης θέλει να κερδίζει. Δεν κακό αυτό. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε εμείς. Ναι. Και ξέρετε ότι είναι και ο κόσμος αυστηρός κριτής και προέρχεται και από μια τετραετία πάρα πολύ δύσκολη. Δυσκολεύεται στο να κάνει και υπομονή, το αντιλαμβάνεστε, κόσμο. Δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς όμως στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Πρωταθλητές μεταγραφών και πρωταθλητές πρώτου γύρου έχω δει πολλά εγώ. Ναι. Τα μάτια μου. Έχω δει πολλούς. Μένα με ενδιαφέρει το Μάιο ποιος ήταν πρωταθλητής.
Αισθάνεστε καθόλου κι εσείς τη σημασία της θέσης σας και γενικότερα του ρόλου σας σε μια γενικότερη επανεκκίνηση που επιχειρεί ο Άρης σε όλα τα επίπεδα, τον επανακαθορισμό της θέσης του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια έξισε τον πάτο του βαρελιού η ομάδα? Δεν άκουσα. Θέλω να αισθάνεστε τη σημαντικότητα της θέσης σας και του ρόλου σας εσείς ως προπονητής? Βεβαίως, και είναι και στοιχεία το να συμμετέχεις, έτσι. Είτε είσαι πρόεδρος, είτε είσαι προπονητής, είτε είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι είτε φροντιστής ή γιατρός ή οτιδήποτε, είναι, πώς να πω, μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετέχεις στην επανακίνηση του Άρη. Σε μια ομάδα η οποία είναι, λέμε, είναι πέντε ομάδες. Μέσα στην πεντάδα λοιπόν της Ελλάδος είναι και ο Άρης. Αυτά γνωστά τα έχουμε πει, απεδειγμένα και αλλά πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη νοοτροπία της υγείας, η οποία θα ξεκινάει από το οικονομικό κομμάτι. Έγινε μια εξυγείαση. Είναι υπάρχει μια ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή, νέα ομάδα, έτσι, εννοώ από πλευράς διοίκησης, νέα ομάδα σε σκέψη στα πολιτήρια, έτσι, με τους λόγους αυτούς που σας ανέφερα, και έτσι θα πορευτούμε. Και ο κόσμος, να είστε σίγουρος, γιατί βλέπει, αναγνωρίζει, τουλάχιστον αναγνωρίζει, όταν γίνεται μια προσπάθεια, η οποία αυτή η προσπάθεια είναι εκπέμπει υγεία. Ναι. Να σας περιμένουμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, κουτς, γιατί... Το σύντομα δεν μπορεί να είναι και αύριο. Α, καλά, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το θέμα πότε θα έρθω εγώ. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια διαδικασία υλοποίηση κάποιων που έχουμε στο μυαλό μας, πώς το δυνατότερο και συντομότερο να γίνει υλοποίηση. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι είστε κοντά και σε κάποιους στόχους, ενδεχομένως με κάποιους να έχετε συμφωνήσει και προφορικά. Αυτά τα λέτε εσείς, εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ θέλω να έχω ήσυχη την... Μπορεί να βγει ένα θέμα. Ναι. Δεν θέλω να βγει από μένα. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να το πει εκτός από μένα. Ναι. Εμένα είναι πάγια αρχή μου. Για να είμαι εντάξει. Και με τον εαυτό μου και με τη συνείδησή μου και να κοιμάμαι ήσυχος. Ναι. Και είναι και παροιμιώδης η αυστηρότητά σας όταν βγαίνουν κάποια θέματα τα οποία δεν θα θέλατε να βγουν και έχετε φτάσει στο σημείο να χαλάσετε και μεταγραφές όταν βγήκαν κάποια ονόματα. Βεβαίως. Πώς θα μπορείς να πάρεις ένα παλιό παίχτη του Άρη, παράδειγμα, όταν εγώ 12 ώρα πάω σπίτι μου και εκείνος 12 ώρα Παρασκευή μπαίνει μέσα. Έγινε αυτό το... Το χειμώνα, άρα δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Ήσασταν μάρτυρα. Πώς θα γίνει αυτό? Γίνεται αυτό. Όταν εγώ με προπονήσω, εγώ 12 ώρα την Παρασκευή και αυτός μπαίνει μέσα. Το βλέπω εγώ με τα μάτια μου και την Κυριακή έχει παιχνίδι. Πώς γίνεται αυτό? Θα του πω έλα στον Άρη. Πώς γίνεται αυτό? Το έχουμε πει νύχτα και τα λοιπά και τα λοιπά και Άρης δεν πάει. Και είστε και αλλεργικός με την πειθαρχία σε αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται, πώς. Ναι. Άμα δεν υπάρχει πειθαρχία, δεν υπάρχουν κανόνες μέσα από εισιτήρια για να υπάρχει υγεία, πώς θα γίνει? Ναι. Δεν γίνεται. Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, νομίζω, κότς. Δεν ξέρω, αν είναι μήνυμα ή αν είναι προθάλαμος, δεν το ξέρω. Αυτό. Εγώ λέω τις απόψεις μου. Και τις απόψεις μου αυτές εξηγούμε. Ταυτίζονται αυτά με τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Δεν τα λέω για να τα ακούσει κάποιος. Ναι. Γιατί θα ήταν σωστό και δεν το κάνω. Ναι. Αυτά τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Καρυπίδη. Και είναι και αυτός της ιδίας άποψης. Πριν κλείσουμε, κότσα, ένας φίλος ρωτάει γιατί θέλει να ετοιμαστεί για ταξιδάκι. Μάλλον του έλειψε. Αν έχετε αποφασίσει αν θα γίνει προετοιμασία στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. Υπάρχουν 3 με 4 εναλλακτικές λύσεις. Πάντα ζητάμε αυτό που μπορούμε. Και εμένα μου αρέσει ο Ρονάλντο. Μπορούμε να τον πάρουμε? Δυστυχώς όχι. Γράψτε το αύριο. Αύριο να το γράψετε. Μπορεί να το διαβάσουμε, δεν αποκλείεται. Τι να σου πω. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε ότι χείο παίκτη το ζητάμε ενώ έχει συμβόλαιο, τι συζήτηση να γίνει? Υπάρχει σήμερα ομάδα που μπορεί να δώσει λεφτά σε άλλη ομάδα να πάρει παίκτη? Δύσκολο. Η Manchester City, ναι.
Η Paris Saint-Germain. Η Chelsea, η Paris Saint-Germain. Αν τα βάλουμε και την Barcelona. Ναι. Που και αυτή έχει απαγόρευση μεταγραφών. Ναι. Ποιο μπορεί να το κάνει. Να πούμε και τη Real, εντάξει. Άρα οι άλλες ομάδες προσπαθούν να πάρουν παίκτες ελεύθερους. Ή κάποιοι επειδή δεν αντέχουν το μεγάλο συμβόλαιο, του λένε δεν μπορεί να σε πληρώσει ο κύριο, μα είσαι ελεύθερος. Mm-hmm. Πώς θα πάμε εμείς λοιπόν σαν Άρη να πάρουμε ένα παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο με μια άλλη ομάδα. Αν ήταν ελεύθερος να το δεχτώ, να έχει μια βάση. Ναι. Ξέρετε, επειδή λοιπόν, πάντοτε σας συνδέουν και με τον Ολυμπιακό και ρωτάει εδώ ένας φίλος, υπάρχει περίπτωση ρώτα τον Κοτς να πάρουμε παίκτες δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Δεν γράφει, δεν γράφει. Λέει. Δεν γράφει. Το Φορτούνι θέλω εγώ. Θέλει το Φορτούνι. Ναι, και εγώ τον θέλω, αλλά μάλλον θα μείνει στο Φορτούνι. Δεν είναι το τι θέλω. Ναι. Το θέμα τι μπορώ. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Άρης έχει μπει σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Mm-hmm. Όχι το τι θέλω, γιατί παλιά πηγαίναμε στο τι θέλω. Ναι. Και εγώ θέλω προετοιμασία να πάμε στην Αμερική. Ναι. Εντάξει. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες τις ανακοινώσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντως, όλα τα πράγματα, σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει μια σειρά. Ναι. Έτσι, και επειδή κουράστηκα με όλη αυτή τη διαδικασία, το να λέμε, να ξελέμε, να τονίζουμε τα αυτονόητα κτλ. Όφυλα λοιπόν να τα διευκρινίσω, διότι ο προπονητής δεν απολογείται όταν παίρνει μια απόφαση. Ωραία. Ευχαριστούμε. Απλά τα διευκρινίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις διευκρινήσεις και καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Και σύντομα στο επανειδήν. Να είστε καλά.